Έχει δοθεί τώρα η εκκίνηση. Πολύ καλή για τον Ναύαρχο που θέλει να οδηγήσει από την αρχή και θα το πετύχει φυσικά. Μανιά τη ακολουθεί στην δεύτερη θέση με τον Ναύαρχο ήδη στα 5 μήκη μπροστά από τα υπόλοιπα άλογα. Εκ των οποίων ο Μανιά τη προσπαθεί ο Κουάντουμ αλλά και ο Ζάιτ εξωτερικά. Πάντα στην πρωτοπορία ο Ναύαρχο 2 μήκη από τον Μανιάτη. Πιο πίσω είναι ο Ζάιτ εξωτερικά. Είναι ο Γκραν Κάνιον. Προσπαθεί πιο πίσω ο Μίστερ Παπ να βελτιώσει την θέση του. Ο Ναύαρχο 3-4 μήκη. Από τον Μανιάτη, ο Ζάιτς, ο Γκραν Κάνιον εσωτερικά. Ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με τον Άουαρ Χόμπ να μπαίνει με πλεονέκτημα. 6 μίκη από τον Γκραν Κάνιον. Προσπαθεί να περάσει δεύτερο να τον καταδιώξει. Ο Άουαρ Χόμπ 6-7 μίκη μπροστά. Στο 200, 8-9 μίκη μπροστά. Ο Άουαρ Χόμπ πιο πίσω. Ο Μίστερ Παπς κάνει καλό φινίσ στην εξωτερική. Να περάσει αυτό στη δεύτερη θέση μαζί με τον Γκραν Κάνιον. Καθώ ο Άουαρ Χόμπ είναι ασυναγώνιστο σε αυτό τον όμιλο. Το μεγαλύτερο φαβορί τη συνάντηση κερδίζει πολύ εύκολα στο φινάλε. Mr. Pubs Grand Canyon και Frosini Chance. Βλέπουμε εδώ τα τελευταία μέτρα. Our Hope, εξαιρετικός. Βιαρέχει πολύ σε αυτή την απόσταση, κερδίζει πάρα πολύ εύκολα. Πολύ καλή εμφάνιση για Mr. Pubs.